μασκουλινίζω τα μήνα. Είχα μια μικρή αποτυχία στο γύρισμα. Θα τρώγεται. Σιρόπι, σοκολάτα είναι, ζύρο. Ο Μάξιμος θέλει τον Πικατσού. Όχι, εγώ το θέλω τον Πικατσού. Εσύ το θες τον Πικατσού. Ναι, εγώ μόνος το θέλω τον Πικατσού. Τον Πικατσού. Αυτό έτσι. Ναι, αυτό. Πάμε μπαλίτσα. Έχω 7 σπράδια, ένα κρόκο, 60 βρώμη και στην ουσία 30 γραμμάρια πρωτεΐνη ρούγα λάκτος, τον καφέ μας και τις πρωινές βιταμίνες μας. Λοιπόν, είμαστε στο γυμναστήριο τώρα. Έχω φτιάξει το ίντρα μου, έχουν πιει τα νητρικά μας. Και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Εγώ δεν σκέφτομαι. Έχεις αποφασίσει. Εγώ ακολουθώ. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την προπόνηση χεριών, σας έχω πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι σήμερα θα κάνουμε χέρια. Να πω ότι για μένα αυτό είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Η προπόνηση χεριών είναι τα τρικέφαλα και τα δικέφαλα. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες της ζωής μου. Τρικέφαλα. Μάχμο, ρε βάθος. Ναι, το πω πολύ βαθιά. Λοιπόν, στα τρικέφαλα. Ποτέ, δεν είχα προσπαθήσει να πετύχω μάτωση. Ήταν υπερευαίσθητα. Σε ποιον πλάνο. Ήταν υπερευαίσθητα. Ό,τι και να έκανα πριζόντουσαν. Αντίθετα με τα δικέφαλα. Δεν μπορούσα ποτέ να κάνω μάτωση. Πριζόντουσαν οι μπροστά ώμοι, πριζόντουσαν οι πλάτοι. Δικέφαλα ποτέ. Οπότε, αυτό στην πορεία τη ζωή μου, μέχρι και σήμερα, με έκανε να αλλάξω τελείως τακτική στην προπόνηση. Από τη μία προπόνηση, δηλαδή την προπόνηση των δικεφάλων με των τρικεφάλων. Δικέφαλα, προτιμώ πολύ λιγότερα κιλά. Για να μπορώ να εστιάζω και να νιώθω τους κεφάλους μου. Στα τρικέφαλα ακόμα και τώρα πρίζομαι ό,τι και να κάνω. Οπότε... Εγώ δεν πρίζομαι ποτέ στα χέρια, οπότε... οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ζέσταμα και ξεκινάμε προπόνηση. Πόση ώρα ζέσταμα, Παδελιά? Συνήθως, όπως και τις άλλες δικές ομάδες, εμένα το ζέσταμα μου κρατάει γύρω στα ένα τεταρτάκι, περίπου. Αυτό ξέρεις, είναι καθαρά τώρα η αίσθηση που νιώθω, πόσο καλά νιώθω τους αρθρώσεις μου. Ποτέ πάντως κρύος, έτσι. Ποτέ. Τα εύκολα στο νου μου να παραλείπονται. Για κάποιους δεν είναι. Σωστό. Πρώτη άσκηση τι κάνουμε. Θα κάνουμε γαλλική σκηνή. Λοιπόν, πρότεινε μου τώρα εδώ. Τι να ακούσω, για πες. Εγώ στη σωστά έκανα εφηθόδη. Εδώ θα παίξω εδώ. Εφηθόδη. Brutal workout. Εδώ θα παίξω. Τι brutal βρε κακομύρι. Εδώ. Θα παίξουμε εδώ. Safe. Βάλε να ακούσει τραπ. Γιατί κρύβεις ότι σ' αρέσει τραπ. Παραδέξω. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. FY. FY έχει πάρει όλα τα. Δεν ακούω ποτέ. CD δεν υπάρχει. Μια οποία είχε βρει και CD του FY. Πώς δεν είπε. FY. Δεν το ξέρω. FU. Πώς τον λένε. Fuck you. Fuck you. Δεν το ξέρω τον κύριο. Πώς θα είσαι εδώ. Εδώ θα κάνουμε, εντάξει, ακόμα είναι ζέσταμα. Ναι, εντάξει. Θα κάνουμε 4 λειτουργικά σετάκια. Τελευταίο σετ. Τελευταίο σετάκι είναι αυτό. Yeah.
Μπράβο ρε. Εδώ πόσα σέτ εδώ. Τρία, τα κάνουμε τρία καλά. Αγκονίδες, περικάρπια. Πάμε στον πόλεμο. Επιγονατίδες, καλαμίδες. Ζώνη μόνο δεν έβαλα. Ζώνη. Για να κάνουμε τρικέφαλα, παιδιά. Αυτό σημαίνει πρωταθλητής και επαγγελματίας. Δεν θα βάλεις τίποτα στο κεφάλι σου. Βάλε ένα καπέλο. Βάλε ένα κράνος. Πάμε. Ωραία. Κίνηση την έχεις ψηλά στο στήθος, έτσι. Ναι. Όχι χαμηλά και κλειστά. Όχι. Την κατεβάζω. Γιατί έτσι. Θέλω να επικεντρωθώ στο πίσω μέρος, στο πίσω μέρος του κεφάλου. Στο πίσω. Στο πίσω, ναι. Στο ανέβασμα. Τελευταία άσκηση ποια θα κάνουμε. Γαλλική σε ένα χέρι. Πάνω το κεφάλι. Ναι. Για να δούμε τώρα. Έχει εδώ κάτι βαράκια. Να πάρω αυτό. Τα αφήνω για σένα καλύτερα. Έλα ρε μάνακα, πάρε. Μετά. Στον τρόπο. Εντάξει είναι. Εντάξει είναι ρε. Σαν να κάνεις πόδια είναι. Μπράβο ρε. Μπράβο. Καλό. Καλό ρε. Δεν είχα δει τον πάγκο. Τι εννοείς. Τον πάγκο που έκατσε δεν τον είχα δει. Τι εννοείς. Και λέω τι κάνει ο μαλάκας ρε. Λέω θα πάω να κάτσω κι εγώ. Αυτό μετράει, Αυτό ήταν εύκολο, εντάξει. Θα το μετρήσω, λες. Πριν σε καλά σήμερα, γιατί έχω φάει καλά την Κυριακή. Α, ναι. Ναι, και με κρατάει λίγο ακόμα. Τι έφαγες. Τι έφαγα. Έφαγα κάτι γύρους, έφαγα κάτι... Μα λέγε ποσότητες, τι λες κάτι γύρους. Έφαγα ένα γύρο με... Δύο μου είπες εμένα. Έφαγα ένα χωρίς πατάτες και πατάτες. Το διαχώρισες. Έφαγα γύρω στα 34 κομμάτια σούσι. Ωραία. Και έφαγα και ένα νιρβάνα παγωτό. Τι μέγεθος. Το μεγάλο. Το μεγάλο. Το μεγάλο, ναι. Το οικογενειακό. Εντάξει. Καλά είναι. Με κρατάει, με έπιασε. Εγώ αυτά τα τρώω από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Ναι, καλά. Την Κυριακή κανονικά. Οπότε πρώτη άσκηση κάναμε δικέφαλα μπροστά από το σώμα η κλίση. Τώρα θα κάνουμε πίσω από το σώμα. Έτσι, σε αυτή την κίνηση, μπράβο. Και εδώ 3 ή 4 σετ. 3 σετ για κάποιον. Ναι, αυτό όμως δεν νομίζω ότι μετράει, φίλε μου. Κάτσε εδώ. Γιατί είναι λίγο αστείο. Μου φαίνεται λίγο σαν να μην... Μου φαίνεται λίγο σαν να μας, μετράω, σαν να μας κοροϊδεύεις, μου φαίνεται. Δεν το μετράω. Θα μπορούσες να ανοίξεις τις παλάμες σου έτσι, να σπρώχνεις τον αέρα. Να έχεις αντίσταση από τον αέρα. Γεια.
Μπράβο. Μπράβο. Εκεί, πάμε. Καλύτερα. Αυτή που πιάνει τώρα, μέσα. Εδώ. Έτσι όπως το έκανα τώρα ειδικά, με έπιασε... Επειδή στρίβεις το καρπό, ναι, ε. Έτσι όπως μου έπιασε το πιο στο άκρη, πιάσε πολύ καλύτερα. Πιάνει και λίγο πύχη αυτή, ε. Γι' αυτό τι έλεγα να πω. Σε ποιο σημείο του πύχη πιάνει. Εδώ, και το βραχείο είναι εδώ, στο κλειδί. Ναι. Αυτό, αυτό το κομμάτι θέλω να εστιάσουμε. Το μπαλάκι. Αυτό το μπαλάκι. Ναι. Αυτό και με άλλη άσκηση δηλαδή, το ξέρεις. Ναι. Με ποια. Ποια ήθελε να είσαι εσύ. Αυτή που την κάνεις μόνος στο σπίτι. Τέλος. Τέλος. Τελευταίο σετ. Για δείξε μας εδώ τι έκανες εσύ ώρα. Να δούμε. Διπλή. Μαλακίες. Δεν έχεις, δεν τρώσεις υδατάνθρακα, ε. Γι' αυτό δεν έχεις πάμπ. Δεν τρώσεις υδατάνθρακα. Είμαι flat, είμαι πολύ flat. Είσαι flat. Είμαι flat. Είσαι flat σαν χαρακτήρας.